Ο θεσμός του Ειρηνοδικείου καταργείται πανελλαδικά. Όλες οι υποθέσεις που μέχρι τώρα εκδικάζονταν στα Ειρηνοδικεία περνάνε στα Πρωτοδικεία. Όμως, επειδή υπάρχει γεωγραφική απόσταση, θα λειτουργήσουν περιφερειακές έδρες Πρωτοδικείων στους μεγάλους νομούς. Εμείς διεκδικούμε λοιπόν για τον νομό Ηρακλείου δύο περιφερειακές έδρες, η μία στο Καστέλι, που πιστεύουμε ότι και με διαφορά θα έχει πάρα πολύ μεγάλο αριθμό υποθέσεων, λόγω και της δυναμικής της εξέλιξης που θα έχουμε λόγω του αεροδρομίου, αλλά και λόγω της μεγάλης περιοχής την οποία θα εξυπηρετεί, που περιλαμβάνει τέσσερις δήμους. Υπήρχε καθολική στήριξη του αιτήματος αυτού μέσα στη σύσκεψη, έτσι? Οι βουλευτές που ενημερώθηκαν και οι εκπρόσωποι των Υπουργών και των βουλευτών, όπως μας ενημέρωσαν, θα κάνουν τις ανάλογες παρεμβάσεις. Οι βουλευτές της αντιπολίτευσης μέσω κοινοβουλευτικού ελέγχου, οι βουλευτές της συμπολίτευσης και οι υπουργοί, με τη συνεννόηση που γίνεται σε κυβερνητικό επίπεδο. Είναι επομένως μαζί μας οι βουλευτές με τον ανάλογο τρόπο που επιβάλλει η ιδιότητα του καθενός, συμπολίτευση ή αντιπολίτευση. Και βέβαια μας ικανοποίησε και η θέση του δικηγορικού συλλόγου στο πλαίσιο με βασικό κριτήριο την απρόσκοπτη απονομή της δικαιοσύνης και με την προϋπόθεση της τελέχωσης, ασφαλώς και οι εργαζόμενοι δεν έχουν πρόβλημα, όπως οι ίδιοι δήλωσαν. Ο Δήμος έχει εξασφαλίσει την μετακίνηση εργαζομένων και αυτό πρέπει να γίνει και ευρύτερα για όλες τις υπηρεσίες, όχι μόνο για τους εργαζόμενους του Δήμου, και θα γίνει. Εδώ σήμερα μαζί με την νέα Δημοτική Αρχή του Δήμου Μινώα Πεδιάδος στηρίξαμε όλοι μαζί και οργανώσαμε τα επόμενα βήματα έτσι ώστε να παραμείνει το Πρωτοδικείο και το Ειρηνοδικείο με έδρα το Καστέλι, ένα ιστορικό, μια ιστορική διοικητική δομή του Δήμου, στην οποία με αφορμή την δημιουργία Καστελίου θα αλλάξουν και οι δημογραφικές και οι αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής. Συνεπώς, είναι απαραίτητο έτσι ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη πρόσβαση των πολιτών στη δικαιοσύνη. Και σε αυτό το επίπεδο οργανωθήκαμε σήμερα με τη Δημοτική Αρχή, τους εργαζόμενους στα δικαστήρια και το Δικηγορικό Σύλλογο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να το διεκδικήσουμε εν ώψη και της αλλαγής του δικαστικού χάρτη της χώρας. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά η θέση του Δικηγορικού Συλλόγου είναι ότι σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να διαταραχθεί η απρόσκοπτη πρόσβαση των πολιτών στα δικαστήρια και στη δικαιοσύνη. Αυτή τη στιγμή περιμένουμε και εμείς να δούμε το νομοσχέδιο ολοκληρωμένο, διότι δεν είναι μόνο το θέμα του δικαστικού χάρτη, αφορά και άλλα ζητήματα επιστημονικής, αν θέλετε, επιστημονικά θέματα, τα οποία θα απασχολήσουν την ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, γιατί το θέμα, όπως καταλαβαίνετε, είναι σε πανελλαδικό επίπεδο, και μετά προφανώς θα διαμορφώσουμε την ανάλογη άποψη και γνώμη, πάντα όμως με αρχή αυτό που σας επαναφέρθηκε στην αρχή, ότι όλοι οι Έλληνες πολίτες πρέπει και δεν θα πρέπει μάλλον να παρεμποδίζονται στην πρόσβασή τους στην δικαιοσύνη. Κληθήκαμε εδώ ο Σύλλογος και σαν εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας που τυχαίνει να υπηρετώ σε υπηρεσία του Ηρακλείου Δικαστική, παραβρέθηκα και εγώ, καλεσμένη από τον Δήμαρχο του Δήμου Μινώα Πεδιάδος, σχετικά με το αίτημα που έχει ο Δήμος για τη δημιουργία δεύτερης περιφερειακής έδρας Πρωτοδικείου, σύμφωνα με το υποδιαμόρφωση σχέδιο νόμου, για την δικαστικό χάρτη. Εμείς σε κάθε περίπτωση θα τοποθετηθούμε συνολικά όταν ο Υπουργός Κυβέρνηση παρουσιάσει το νομοσχέδιο. Αυτή τη στιγμή όλα είναι μόνο φήμες και κάποια ελλειπή ενημέρωση που μας έκανε ο Υφυπουργός κ. Μπούγας την περασμένη Τετάρτη. Δύο είναι τα βασικά ζητήματα που θέτουμε εμείς σε σχέση με τον δικαστικό χάρτη. Το πρώτο, να διασφαλιστεί η εργασιακή και η οικογενειακή σταθερότητα των υπηρετούντων συναδέλφων μας, υπαλλήλων. Και το δεύτερο, να δημιουργηθούν οι κατάλληλες υποδομές, υλικοτεχνικές, κτηριακές, στα υποδιαμόρφωση περιφερειακά πρωτοδικεία,
για να μπορούν οι πολίτες να έχουν ελεύθερη πρόσβαση στη δικαιοσύνη χωρίς ταλαιπωρία μεγαλύτερη από όσοι υφίστανται αυτή τη στιγμή. Αυτό που μας παρουσίασε ο κύριος Μπούγας την περασμένη εβδομάδα έχει πολλά κενά και πολλά ζητήματα που εγείρονται. Δεν μπορεί δηλαδή διαμαγείας σε μία νυχτή να κλείσουν όλα τα ειρηνοδικεία της χώρας και να δημιουργηθούν τα περιφερειακά πρωτοδικεία με την λογική του ότι αθροίζουμε προσωπικό, αθροίζουμε δικαστές. Αν αυτή τη στιγμή δεν καλυφθούν τα οργανικά κενά των δικαστικών υπαλλήλων σε όλη τη χώρα, η δικαιοσύνη δεν μπορεί να απονέμεται όπως πρέπει. Είναι 30 με 35% τα οργανικά κενά. Σε επίπεδο νομού Ηρακλείου είναι τεράστια τα οργανικά κενά στις υπηρεσίες του ειρηνοδικείου, της εισαγγελίας, πρωτοδικών και στις υπόλοιπες υπηρεσίες σε μικρότερο βαθμό, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά κενά. Πώς λοιπόν θα υποστηρίξουν το νέο δικαστικό χάρτη υπάλληλοι που είναι σε μικρό αριθμό από ό,τι θα χρειαστεί να είναι. Γιατί όταν δημιουργείται ένα περιφερειακό πρωτοδικείο θα πρέπει να στελεχωθεί και με τον κατάλληλο αριθμό που θα υποστηρίζει πλέον όχι μόνο τις πολιτικές υποθέσεις που είχαν μέχρι τώρα η ειρηνοδικία, αλλά και τις ποινικές υποθέσεις, το μεγαλύτερο βάρος των ποινικών υποθέσεων που θα υπομισθούν. Δηλαδή στο Δήμο Μηνώα Περκέρας προτείνετε να κλείσει το ειρηνοδικείο και να δημιουργηθεί να... Δεν προτείνουμε εμείς τίποτα. Όχι, προτείνετε. Εμείς... Προτείνεται, ναι. Σύμφωνα με το σχέδιο που έχει διαρρεύσει, ο ίδιος ο υφυπουργός μας είπε ότι δεν ισχύει αυτό το σχέδιο. Στο νομό Ηρακλείου μένει ένα περιφερειακό πρωτοδικείο. Που θα... να κλείσω, άρα νομοδικείο. Ναι, με το αντίστοιχο κλείνουν προσωπικό. Όλα τα ειρηνοδικεία του νομού και το κεντρικό ειρηνοδικείο και οι υπάλληλοι και οι δικαστές ανήκουν στην οργανική δύναμη του πρωτοδικείου Ηρακλείου. Ναι. Άρα, ναι. Αν δεν στελεχωθούν τα περιφερειακά πρωτοδικεία, όσα και αν γίνουν στο νομό, με το αναγκαίο προσωπικό και μείνουν με τις οργανικές θέσεις που αυτή τη στιγμή έχουν τα υφιστάμενα ειρηνοδικεία, δεν μπορεί να προχωρήσει η απονομή της δικαιοσύνης.